Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τα πρέτσελ μας. Αυτά τα υπέροχα αρτοσκευάσματα που έχετε δοκιμάσει, σας αρέσουν, αλλά λέτε πώς να γίνονται, τι τεχνογνωσία χρειάζεται, πόσο δύσκολο να είναι να τα φτιάξεις. Γενικά να σας πω ότι έχω ετοιμάσει πάρα πολλές συνταγές. Είχαμε μπει σε διαδικασία να φτιάξουμε τα τέλεια πρέτσελ στο Kitchen Lab, οπότε δοκιμάζαμε σχεδόν τα πάντα και καταλήξαμε ότι τα πιο ωραία πρέτσελ είναι και τα πιο απλά πρέτσελ. Οπότε σήμερα θα σας δώσω την πιο απλή εκδοχή που έχω δοκιμάσει και αυτή που θα δουλέψει 100% στο σπίτι σας. Για τα εύκολα πρέτσελ θα χρειαστούμε: για τη ζύμη, 360 γραμμάρια χλιαρό νερό, μία κουταλιά της σούπας μαγιά ξηρή, μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, 530 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε 1 λίτρο νερό, 80 γραμμάρια μαγειρική σόδα, ένα κρόκο αυγού, μία κουταλιά της σούπας νερό και 70 γραμμάρια ανθό αλατιού. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Χρειαζόμαστε το μίξερ με το γάτζο. Θα ρίξουμε μέσα στο νεράκι που θέλουμε να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, να μην είναι παγωμένο, τη ζάχαρη και τη μαγιά. Ανακατεύουμε λίγο. Πάντα μα πάντα διαλύουμε τη μαγιά μέσα στο νεράκι για να διευκολύνουμε τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή διαλύσαμε τη μαγιά, η μαγιά ήταν αδρανής. Οπότε με το που μπήκε μέσα στο νεράκι άρχισε να κολυμπάει και να ζωντανεύει, ξύπνησε. Θα φάει τώρα ζαχαρίτσα και μόλις φάει τη ζαχαρίτσα θα δυναμώσει και θα αρχίσει να πολλαπλασιάζεται. Οπότε, όταν πολλαπλασιάζεται, τι γίνεται? Παράγει τρύπες μέσα στο ζυμάρι μας, οπότε φουσκώνει το ζυμάρι φυσικά και είναι καταπληκτικό. Τώρα, όπως είναι, αφού έχει διαλυθεί η μαγιά, καλό είναι να αφήσουμε 5-10 λεπτά και να περιμένουμε να ενεργοποιηθεί λίγο περισσότερο η μαγιά μας. Αλλά, άμα δεν έχετε χρόνο, ρίξτε μέσα το αλεύρι. Και μόλις ρίξετε το αλευράκι, χτυπάμε στο μίξερ με το γάτζο σε μέτρια ταχύτητα για περίπου 5 με 7 λεπτάκια. Σε 5 με 7 λεπτάκια θα βγάλουμε από το μίξερ και θα ετοιμάσουμε τα πρέτζελ. Τα πρέτζελ έχουν μεγάλη παράδοση και είναι διαδεδομένα στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Αυστρία. Στην Αμερική φτιάχνουν μίνι πρέτζελ, αλλά και σούπερ πρέτζελ στο μέγεθος κουλούρας. Η ιστορία τους ξεκινά στην Ευρώπη στις αρχές του Μεσαίωνα. Τα έφτιαχναν οι μοναχοί σε κάποια καθολικά μοναστήρια και τους έδιναν τέτοιο σχήμα ώστε να μοιάζουν με δύο χέρια σταυρωμένα την ώρα της προσευχής. Το ζυμαράκι μου είναι σχεδόν έτοιμο και ήρθε η ώρα να ρίξω το αλάτι. Οπότε ρίχνουμε και αλατάκι μέσα εδώ. Ανακατεύουμε καλά, δεν το βάζουμε από την αρχή γιατί το αλάτι έχει την ιδιότητα γενικά να αδρανοποιεί τη μαγιά. Οπότε όσο μπορούμε το ρίχνουμε προς το τέλος στη ζύμη μας. Δεν θέλουμε στην αρχή και μόλις χτυπηθεί καλά και το αλάτι, το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Τέλεια και όπως βλέπετε έχει κολλήσει πάνω στο γάτζο. Αυτό ακριβώς θέλουμε κι εμείς. Ξεκολλάμε, ωραία. Και όπως είναι, μεταφέρουμε σε ένα μπολάκι. Εδώ. Και αφήνουμε να ξεκουραστεί περίπου για μισή ωρίτσα. Δεν θέλει παραπάνω. Εγώ βέβαια έχω ετοιμάσει ένα ζυμαράκι για να συνεχίσουμε. Για να σας δείξω πώς γίνεται μετά από μισή ωρίτσα. Δεν φουσκώνει πάρα πολύ, γιατί έχουμε αφήσει μόνο μισή ωρίτσα, αλλά φουσκώνει λίγο. Λοιπόν, αφήνω αυτό στην άκρη, γιατί έχω ετοιμάσει άλλο ένα ζυμαράκι που έχει φουσκώσει. Εντάξτε. Και εδώ είναι το ζυμαράκι μας. Τώρα, θέλουμε λίγο λαδάκι στα χέρια μας. Εδώ, για να βοηθήσουμε να ξεκολλήσουμε το ζυμάρι. Να μην κολλάει στα χέρια μας. Εδώ. Άμα δείτε ότι κολλάει στα χέρια, βάλτε λίγο ακόμα λαδάκι. Τέλεια. Και αυτό που θέλουμε τώρα είναι να χωρίσουμε στα 15 το ζυμαράκι μας. Αυτό πάει στην άκρη. 5 εδώ, 5 εδώ και 5 εδώ. Θέλουμε περίπου 50 γραμμάρια το κάθε ζυμαράκι. Οπότε θέλουμε 5. 1, 2, 3, 4, 5. Πολύ απλά, θα κάνω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και στα υπόλοιπα. Θέλω λίγο λαδάκι στα χέρια μου για να με βοηθήσει. Εδώ. 1, 2, 3,
4-5. Λίγο κομμελαδάκι. 1, 2, 3, 4, 5. Υπάρχει κάποιο που να έχω αδικήσει, εσείς που βλέπετε καλύτερα? Δεν νομίζω, όλα είναι εντάξει. Και πριν ετοιμάσω τα ζυμαράκια μου, αρχίζω να ζεσταίνω το νερό μου στην κατσαρόλα. Χαχα, αυτό δεν το περιμένατε. Γιατί τα πρέτσελ για να γίνουν χρειάζονται 2 χρόνους. Θέλουν ένα βράσιμο και ένα ψήσιμο στο φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος ήδη στους 200 βαθμούς. Θέλω να είναι αρκετά ζεστός για να βάλω τα πρέτσελ μέσα. Και θα προσθέσω νεράκι στην κατσαρόλα μου. Εδώ. Κοιτάξτε. Θέλω το νεράκι μου να αρχίσει να βράζει. Οπότε, ακριβώς θα κάνετε την ίδια διαδικασία που κάνω και εγώ. Είναι πολύ εύκολη, δεν είναι κάτι δύσκολο. Θέλουμε να βράσει το νεράκι, αλλά πριν βράσει το νεράκι, θέλουμε να ετοιμάσουμε τα πρέτσελ μας. Ξανά, θέλω λαδάκι λίγο στα χέρια μου. Βλέπετε πόσο λίγο βάζω. Βάζω 2 σταγονίτσες, ίσα-ίσα για να μην κολλάει το ζυμάρι. Και θέλω να πάρετε και να ανοίξετε το ζυμαράκι. Αυτό που δεν θέλω να κάνετε είναι να παραφουσκώσετε πολύ το ζυμάρι σας. Σε περίπτωση που φουσκώσετε το ζυμάρι πάνω από μισή ώρα, υπάρχει περίπτωση η συνταγή να μην βγει σωστά. Οπότε, σε περίπτωση που πιστεύετε ότι θα αφήσετε το ζυμάρι σας μετά από το χτύπημα παραπάνω από μισή ώρα να φουσκώσει, καλύτερα μην τα αφήσετε να φουσκώσει καθόλου. Μπορείτε κατευθείαν να ανοίξετε το ζυμαράκι σας, απλά θα αφήσετε να φουσκώσει μετά όταν πλέξουμε τα πρέτσελ. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι το ζυμάρι. Δεν πρέπει να σπάει, πρέπει να είναι ωραίο και εύπλαστο. Τώρα, κάνουμε ένα μικρό κύκλο εδώ. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο εδώ, όπως βλέπετε. Γυρνάμε 1, 2 και κατεβάζουμε κάτω. Εδώ. Ανοίγουμε τα πάνω, έτσι όπως είναι. Και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα ετοιμάσω και όλα τα υπόλοιπα πρέτσελ. Να τα κάνουμε έτσι ωραία και εμφανίσιμα. Έχω λίγο λαδάκι στα χέρια μου. Το λάδι είναι ο καλύτερος φίλος για να φτιάξουμε τα πρέτσελ. Κοιτάξτε, παραδοσιακά δεν βάζουν ελαιόλαδο. Αλλά εμείς μπορούμε να κάνουμε το twist και να βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Τους αλλιώς πρέτσελ με μαυροσούσα μου ή σουσαμάκι και ελαιόλαδο και χοντρό αλάτι είναι πολύ της μόδας παγκοσμίως. Οπότε γιατί όχι. Κάνουμε έναν κύκλο και όπως κάνουμε τον κύκλο σταυρώνουμε. Γυρνάμε άλλη μια φορά. Πάμε πίσω. Ανοίγουμε εδώ και ουσιαστικά το δεύτερο πρέτσελ μας είναι έτοιμο. Θα ετοιμάσω και τα 15. Για να δώσω χρόνο σιγά σιγά να αρχίζουν να φουσκώνουν. Οπότε μόλις τα έχω έτοιμα και τα 15, πάμε να τα βράσουμε. Και το τελευταίο μας, εδώ. Και κατευθείαν όπως είναι, φλαπ-φλαπ, φλαπ-φλαπ και ανοίγουμε. Εδώ. Καλό είναι να ξεκινήσουμε από αυτό που φτιάξαμε πρώτο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει βαθλωματάκια εδώ για να μπορέσει να κολλήσει το πρέτσελ. Τέλεια. Λοιπόν, το νεράκι μας βράζει και αυτό που θα κάνω ίσως να μην το έχετε ξαναδεί, αλλά μέσα στο νερό τι θα ρίξουμε, φίλε Διονύση? Πολύ σωστά, έλα να δεις πώς θα φρύσει. Μπράβο. Κοιτάξτε τι θα κάνετε. Θα πάρετε ένα-ένα τα πρετσελάκια εδώ. Θα ρίξετε μέσα και θα βράσετε 30 δευτερόλεπτα την κάθε πλευρά. Δεν θέλουν πολύ. Βράζουμε από τη μία πλευρά λίγο στην κατσαρόλα. Βέβαια δεν τα βάζουμε όλα μαζί. Και έχω εδώ πέρα ταψάκι. Ωραίο ταψάκι. Θα βάλω λίγο λαδάκι πάνω στη λαδόκολλα. Λίγο, ίσα-ίσα. Μας αρέσει το ελαιόλαδο, πάρα πολύ. Με το που βράσουν από τη μία πλευρά, γυρνάμε από την άλλη να βράσουν και από την άλλη. Εδώ. Περιμένουμε λίγο να φουσκώσουν, λίγο. Και όπως είναι, βγάζουμε το ένα πρέτσελ, βάζουμε πάνω στη λαδόκολλα, βγάζουμε και το άλλο. Εδώ. Πάει και αυτό. Και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσω και με όλα τα υπόλοιπα. Πάει το πρώτο μέσα. Οπα. Πάει το δεύτερο μέσα. Και βράζω μόνο για 30 δευτερόλεπτα. Τη μία πλευρά και για 30 από την άλλη. Θα φουσκώσουν λίγο μέσα και θα δημιουργήσουν μια πολύ ωραία κρούστα. Αυτή την κρούστα που θέλουμε.
Πάει και αυτό εδώ. Πάει και αυτό εδώ. Και συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ένα. Δύο. Το επόμενο. Εδώ. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ δυνατά η φωτιά. Ίσα-ίσα να σιγοβράζουνε. Γυρίστε και από την άλλη. Πολύ μαλακά. Συμπεριφερθείτε στα πρέτσελ με αγάπη, όπως κάνω και εγώ. Το βλέπετε. Τα αγαπάμε πολύ. Και μόλις συμπληρώσουμε ένα ταψί, δεν περιμένουμε να φτιάξουμε όλα τα υπόλοιπα. Δεν θέλουν πολύ ώρα στο φούρνο. Σε 15 λεπτάκια περίπου θα είναι έτοιμα. Οπότε, ήρθε η ώρα να λείψουμε με κρόκο αυγού που έχουμε αραιώσει με λίγο νεράκι, γιατί η χαρακτηριστική γεύση που έχουν τα πρέτσελ από τι είναι, από αυτό. Και το χρώμα επίσης είναι από τον κρόκο. Ο κρόκος είναι η ιδιαίτερη γεύση βέβαια και η σόδα καθώς τα βράζουμε. Αυτή η ωραία γεύση που έχουν τα πρέτσελ είναι από τη σόδα και από τα αυγουλάκια μας. Αλείφουμε καλά, εδώ. Και από εκεί και πέρα ρίχνουμε ό,τι άλλο θέλουμε από πάνω. Χοντρό αλάτι και μαύρο σουσάμι, σουσαμάκι κανονικό, παπάρουν όσπορο, ό,τι σας αρέσει. Εγώ σε αυτά θα ρίξω μόνο αλάτι γιατί σήμερα κάνουμε την κλασική συνταγή. Και ο φούρνος μου, όπως σας είπα, είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς και είμαι αποφασισμένος. Θέλω να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Βάζω μέσα ψηλά στους 200 βαθμούς για 15 περίπου λεπτάκια. Μπορεί να πάρει 2 λεπτά παραπάνω, 2 λεπτάκια λιγότερο. Οπότε, ψήνω αυτά, ετοιμάζω τα άλλα, βάζω το επόμενο ταψί. Συνολικά θα μου πάρει περίπου 2,5 ταψιά, οπότε μόλις τελειώσω όλα τα πρέτσελ, θα σας δείξω τι φτιάξαμε. Σε κάποιες περιοχές της Γερμανίας, οι νιόπατροι τραβούν από τις δύο άκρες ένα πρέτσελ, κάνουν μια ευχή και το τρώνε για να παραμείνουν συμβολικά ενωμένοι. Σύμφωνα με τη γερμανική παράδοση, την πρωτοχρονιά τα μικρά παιδιά δένουν ένα πρέτσελ σαν κολλιέ στο λαιμό τους για γούρι. Και τα πρέτσελ μου είναι έτοιμα. Άμα μετρήσετε, θα δείτε ότι λείπει ένα. Δεν το χάσαμε στον δρόμο. Αλλά όταν βγήκαν ζεστά από το φούρνο, δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Ειλικρινά, είναι κάτι που δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς. Γιατί μυρίζουν υπέροχα, είναι φανταστικά. Το πώς φτιάχνονται, μπορείς να τα συνοδεύσεις με οτιδήποτε, αλλά και σκέτα. Και τα φτιάξαμε πραγματικά σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 15 λεπτά στο φούρνο, χτύπημα στο μίξερ 7 λεπτά. Άντε και το βράσιμο άλλα 10 λεπτά και το άνοιγμα άλλα 10 λεπτά, 10, 20, 25, 40 και δύο δόσεις σε μία ώρα ήταν έτοιμα. Για τα εύκολα πρέτσελ, βάζουμε στον κάδο του μίξερ το νερό, τη ζάχαρη, τη μαγιά και ανακατεύουμε με σύρμα για να διαλυθεί η μαγιά και να ενεργοποιηθεί. Προσθέτουμε το αλεύρι, προς το τέλος ρίχνουμε το αλάτι και ζυμώνουμε με τον γάτσο για 5 με 7 λεπτά μέχρι να γίνει μια ελαστική ζύμη. Την μεταφέρουμε σε ένα μπολ, την καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και την αφήνουμε για 30 λεπτά να ξεκουραστεί. Έπειτα αλείφουμε με ελαιόλαδο τα χέρια για να μην κολλήσει η ζύμη και την κόβουμε σε 15 κομμάτια, 50 γραμμαρίων το καθένα. Ανοίγουμε τα κομμάτια της ζύμης σε μακριές λωρίδες, σχηματίζουμε τα πρέτσελ και τα αφήνουμε για 5 με 10 λεπτά να φουσκώσουν. Στη συνέχεια βράζουμε σε μια κατσαρόλα το νερό και προσθέτουμε τη μαγειρική σόδα. Βάζουμε σε δόσεις τα πρέτσελ και τα βράζουμε για 30 δευτερόλεπτα από κάθε πλευρά. Τα αφαιρούμε με τριβητή κουτάλα και τα μεταφέρουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα. Αλείφουμε με ένα πινέλο τα πρέτσελ με τον κρόκο αυγού αραιωμένο με λίγο νερό και τα πασπαλίζουμε με το αλάτι. Έπειτα τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για περίπου 15 λεπτά και είναι έτοιμα. Κοιτάξτε εδώ. Τραγανά απ' έξω, τραγανά φουλ και πάρα πολύ αφράτα την ίδια στιγμή. Κόβεις. Ειλικρινά, αυτή είναι η φιλοσοφία του πρέτσελ. Το παίρνεις στον δρόμο και το τρως σκέτο. Αλλά δοκιμάστε να βάλετε λίγο γαλοπούλα, λίγο τυρί κρέμα, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Αλλά είναι φανταστικά και μόνα τους. Θέλω με το που δείτε αυτή τη συνταγή, σε μία ωρίτσα να έχετε όλοι έτοιμα πρέτσελ και να μου στείλετε φωτογραφίες, Παναγία μου.